Σεβαστέ πατέρα της Εκκλησίας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία και την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση. Μας τιμά πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Η συμμετοχή σας ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και λυπάμαι που δεν είναι δυνατόν να έχετε όλοι καθίσματα. Ξεκινώντας την εκδήλωση, επιτρέψτε μου στα επόμενα λίγα λεπτά να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Θα είμαι σύντομος, άλλωστε αυτό που στην εποχή μας έχει αξία είναι η ουσία και το αποτέλεσμα. Όχι θεωρίες και τα πολλά λόγια, όσο ωραία κι αν είναι αυτά. Όπως γνωρίζετε, πριν από λίγες εβδομάδες ανακοίνωσα την απόφαση να είμαι υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές, διεκδικώντας την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Η προσπάθειά μας έχει ένα ξεκάθαρο στόχο, να αλλάξουμε τα δεδομένα στην πόλη μας και στα χωριά μας. Τα δεδομένα που για χρόνια μας ταλαιπωρούν και μας εγκλωβίζουν στη στασιμότητα της μετριότητας, που βάζουν συνειδητά τον πύχη χαμηλά για να συμβαζόμαστε με το λίγο. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από το να αξίζεις να μπορείς το περισσότερο και να συμβιβάζεσαι με το λιγότερο. Μια ομάδα λοιπόν από νέους ανθρώπους, αλλά και από ανθρώπους κάθε ηλικίας, με νέες ιδέες, φρεσκάδα και δημιουργικότητα, είναι κοντά μας σε αυτήν την καινούργια πορεία, σε αυτήν την καινούργια προσπάθεια. Θέλουμε κοντά μας όλους τους συμπολίτες μας που μέχρι τώρα διαφορούσαν για τη συμμετοχή τους στα κοινά. Γιατί η πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση, με τους όρους που γινόταν έως τώρα, με τα στεγανά και την αδιαφάνεια, είχε απαξιωθεί. Τα πράγματα είναι απλά και τα συζητάμε όλοι μας κάθε μέρα. Τα συστήματα εξουσίας συντηρούσαν την αδιαφάνεια και τα κατεστημένα. Και όποιος ήταν έξω από αυτά, ήταν σαν να μην υπήρχε. Φίλες και φίλοι, απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε τις δυνάμεις, την όρεξη, την ενέργεια τόσων πολλών ανθρώπων, ικανών και άξιων του δικού μας τόπου. Γι' αυτό κάτι πρέπει να κάνουμε στην πράξη. Να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να αλλάξουμε τα δεδομένα. Και τα δεδομένα αλλάζουν με συγκεκριμένες ρεαλιστικές προτάσεις. Το πιο εύκολο θα ήταν να ακολουθήσουμε τον παροχημένο λόγο της πλειοδοσίας των υποσχέσεων. Όλα αυτά τα θα, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, διαψεύδονται στην πράξη και είναι ένας από τους λόγους που οι συμπολίτες μας απαξιώνουν την πολιτική και γυρίζουν την πλάτη σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή τους στα κοινά του Δήμου. Αντί λοιπόν να υποσχεθούμε τα πάντα για τα πάντα, αυτό που πιστεύω έχει αξία είναι να πετύχουμε και να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε μέσα σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας και για τον τόπο μας. Στον ανεξάρτητο συνδυασμό Τρίπολη αλλάζουμε τα δεδομένα, έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε το δρόμο του εφικτού και του υλοποιήσιμου. Και αυτός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην επανάκτηση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας. Σαν άνθρωπος της πράξης και του αποτελέσματος, θέλω να απαντήσω άμεσα στην ερώτηση που είναι στα χείλη σας. Πώς αλλάζουμε τα δεδομένα? Να σας απαντήσω λοιπόν με ένα χειροπιαστό παράδειγμα. Πριν από λίγες ημέρες, κατέδωσα δημόσια την πρόταση για περιορισμό της θητείας των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης. 2 θητείες για τον Δήμαρχο και 3 θητείες για τους Δημοτικούς Συμβούλους. Κάποιοι τη χαρακτήρισαν ανατρεπτική, άλλοι τολμηρή και πρωτοπόρα. Πιστεύω ότι είναι πραγματιστική, σύγχρονη και σύμφωνη με την εποχή μας. Θέλουμε ανανέωση? Αν θέλουμε ανανέωση στην πολιτική ζωή, μόνο αυτός είναι ο δρόμος. Αγαπητοί φίλοι, τα δεδομένα αλλάζουν με απλές αυτονόητες ενέργειες και μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Αυτό έχουμε ανάγκη στον τόπο μας σήμερα. Και σε αυτή την ανάγκη μιας διαφορετικής
προσέγγισης, ανταποκρινόμαστε με το θέμα της σημερινής εκδήλωσης. Σε μια εποχή που επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μας επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο, η συζήτηση για το περιβάλλον μοιάζει αδιέξοδη. Απ' τη μία, όλοι αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της προστασίας τους, απ' την άλλη, στην πράξη, ελάχιστα πράγματα γίνονται. Αυτό όμως που κυρίως πρέπει να αλλάξει είναι η δημιουργία μιας νέας κουλτούρας για το περιβάλλον και τη βασική του παράμετρο που είναι η ανακύκλωση. Η αλλαγή αυτή, για να έχει νόημα και να πιάσει τόπο, είναι ανάγκη να ξεκινήσει από τους νέους ανθρώπους, από τους μαθητές μας. Κάθε σχολείο να γίνει κύτταρο μιας νέας αντίληψης, μιας διαφορετικής δημιουργικής νοοτροπίας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υποψήφιο δήμαρχο της πόλης μας, Νικόλα Τσαμούλο, για την ιδιαίτερο τιμητική πρόσκληση που μου έκανε στο να βρίσκομαι σήμερα εδώ, ανάμεσά σας, και να μπορώ να σας παρουσιάσω το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο το οποίο εργάζομαι, την Εράσμιλο Ινογερμανική Σχολή. Πριν ξεκινήσω να πω τη συνέχεια του προγράμματος, να δούμε λίγο την πραγματικότητα. Τα τελευταία λόγια του δασκάλου μας, πραγματικά όμως τα τελευταία λόγια, ήταν μια σοφή κουβέντα η οποία θα μας ακολουθεί και πρέπει να μας ακολουθεί όλους στη ζωή μας. Μας είπε λοιπόν μια-δυο ώρες πριν το ατυχές συμβάν ότι εν αρχήν είναι η φύση. Αλλά μετά ήρθε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έφερε τον πολιτισμό του και ο πολιτισμός έφερε σκουπίδια. Άρα για να αλλάξουμε την κατάσταση με τα σκουπίδια πρέπει να αλλάξουμε τον πολιτισμό μας. Αυτό λοιπόν κάνουμε και εμείς. Αλλάζουμε τον πολιτισμό, αλλάζουμε τα δεδομένα του πολιτισμού μας.